κόσμος ο οποίος κυκλοφορεί σήμερα μεσημέρι Τρίτης στην πόλη της Σάμου, θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι ο απαραίτητος. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τις δουλειές τους, οι επαγγελματίες οι οποίοι συνεχίζουν να τροφοδοτούν την αγορά, κυρίως στον τομέα των τροφίμων, αυτοί που πρέπει να μετακινηθούν υποχρεωτικά, κάποιοι λίγοι συμπολίτες μας οι οποίοι θα περπατήσουν λίγο για τα ξεμπουδιά σου, το οποίο νομίζω ότι είναι και αυτό απολύτως φυσιολογικό, και οι άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να τρέξουν στις τράπεζες είτε για να πληρωθούν τις συντάξεις τους, η μέρα συντάξεων και η σημερινή, είτε για να πληρώσουν κάποιες υποχρεώσεις στο δημόσιο. Χαρακτηριστικό δε, όπως πολλοί μας καταγγέλνουν, είναι ότι αυτά τα οποία ανακοινώνονται στις τηλεοράσεις, από ό,τι μας λένε, δεν είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή, κάθε ρύθμιση κρύβει ένα θετικό, έχει ένα θετικό, αλλά κρύβει και ένα αρνητικό. Και πολλές επιχειρήσεις αναγκάζονται να διαλέξουν με το να κλείσουν και να πάρουν τα 800 ευρώ ή να διαλέξουν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις που έχουν με το μειωμένο κατά 25%. Και τα δύο μαζί, από ό,τι μας λένε, συνήθως δεν γίνεται και είσαι υποχρεωμένος να διαλέξεις.